Τέταρτη αγωνιστική για την Super League, ο Άρης υποδέχεται τον Εργοτέλη στο Κλειάθης Μικελίνης. 7 λεπτό του παιχνιδιού. Ο Λίσια κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, όμως δέχεται την κίτρινη κάρτα γιατί δεν ζήτησε να πάρει αντίπαλο στην κίτρινη κάρτα. Αυτή η φάση έχει σημασία για τη συνέχεια. 10 λεπτό, Χαβίτο κάνει μια πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια. Περνάει από Ρουμπάκι και Μπέτο. Δεν σημαδεύει όμως σωστά απέναντι από τον Βασκαλάκη. 25. Ο Λεάλ μπαίνει μέσα στην περιοχή του Χουάνμα. Τον κρεμάει όμως, η μπάλα περνάει. Out. 26. Παράλληλη σέντρα του Λεάλ. Ο Μπούντιμιρ κάνει την προβολή. Όμως δεν σημαδεύει σωστά και φτάνουμε στο 39. Όταν ο Λίσε πέφτει κάτω, βρίσκει την μπάλα με τα χέρια. Προφανώς νόμιζε ότι ο διαιτητής του είχε δώσει φάουλ. Δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και τελικά δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Επειδή εδώ ακριβώς έπιασε την μπάλα με τα χέρια και άφησε την ομάδα του με 10 παίχτες. Δύο κίτρινες κάρτες σε ένα μήχρονο. Για τον Αλίση, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, κόρνερ του Ρωμάνο, κεφαλιά του Χίμπλιγκερ. Μπάλα περνάει. Ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι του Χουάνμα στο 54. Ο Χαβίτο εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία του Ρουμπάκη που δεν απομάκρυνε την μπάλα, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τον Δασκαλάκη και φτάνουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού όταν ο Τσεζάρεκ σκόραρε στο 92 για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Εδώ κεφαλιά του Τσεζάρεκ προς τον Χαβίτο δεν είναι offside. Ο Χαβίτο, ο Τσεζάρεκ πλασάει σωστά και γράφει το τελικό. Άρης Εργοτέλης, 1-0. Όλοι από εδώ, φάει τη μπανάνα. Όλα τα αγόρια, φάει τη μπανάνα. Όλα τα κορίτσια,